Αγνιπανάκραντε Χρύσος ποιότησα τους προσκυνώντας σου μόρφην την πάνδημον τες μητρικές σου δωρές ανταμείψε και πλήρωσον πάντων τα αιτήματα σον ιονικετεύουσα όπως ως φιλάνθρωπος σκέπη Κύπρον αείποτε υμνούσαν σου την εν Θεόν δόξαν και σε κατέκουσαν με συτρία. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Η μάνα μας, η πιο σπουδαία παρουσία και η πιο ηχηρή απουσία από τη ζωή μας. Αναπόδραστα έτσι θα προσφωνούσαμε και το πιο ιερό πρόσωπο της πίστης μας, αυτήν που γεφύρωσε τον ουρανό με τη γη και έφερε την ελπίδα στους ανθρώπους. Είτε φωλιάζει η πίστη στη ψυχή μας, είτε έχει ξεθωριάσει εκείνη τη δύσκολη στιγμή που κλείνουμε τα μάτια και ευχόμαστε εκ βαθέων κάποιος να μας βοηθήσει, αυτήν καλούμε. Η επίκλησή της, η σπίθα που μας κρατάει όταν το σκοτάδι μας κατακλείζει. Κάτω από το εικόνισμά της, ακουμπάμε τους φόβους μας και την καλούμε σαν μάνα και εκείνη να βοηθήσει τα παιδιά μας. Παναγία μου, Παναγία βοήθα. Κάμνω τη γιορτή της Παναγίας, δοξάζω το όνομα της Ερυχάντης, γιατί έτσι είπε μεγάλη χάρη, μεγάλη δόξα. Και έταξα να κάμω στο όνομα του γιού μου στρατιώτης. Δοξάζω το όνομα της. Η Παναγία Χρυσοσπηγιώτισσα στην κοινότητα Δευτεράς σε απόσταση λίγων λεπτών από τη Λευκωσία παραμένει ορθή στο χρόνο με τη χάρη της αιώνες τώρα. Η παράδοση λέει ότι το σπήλαιο λάξευσε ίδια η Παναγία με τα νύχια της για να θρηνήσει τη σταύρωση του μονογενή της. Άλλη παράδοση σχετιζόμενη με τη θαυματουργή επέμβαση της Παναγίας αφορά τη διάσωση ενός Οθωμανού το 19ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, όπως μας λέει και εμάς, η περιοχή εδώ πάνω από την Χρυσοσπηλιώτισσα ανήκει σε κάποιον Τούρκο ονόματι Κιόρογλου. Άλλοι λένε Σιναλή Πασάς, δεν ξέρουμε ποια εκδόση ευσταθεί, οπωσδήποτε. Ανήκαν, όπως λέει η παράδοση, σε αυτόν τον Τούρκο. Και συνήθιζε ο Τούρκος να κάνει τον περίπατο του τα απογεύματα, πρωινά, πάνω από το σπήλιο. Σύμφωνα πάλι με την παράδοση, όπως μας λέει, μια φορά που κάνουμε περίπατο, το άλογο του αφηνίασε και πρόκειται να έρθει κάτω στον κρεμμό. Εκείνη την ώρα επικαλέστη την βοήθεια της Παναγίας, Παναγία μου, για να κλειδώσω και να σου χαρίσω την περιουσία μου. Σύμφωνα με όσα λέει, έτσι έγινε το άλογο, έπεσε στον ποταμό. Ο Τούρκος δεν έπαθε τίποτα και την περιουσία του την αφιέρωσε στη Χρυσοσπηλιώτισσα. Οι ανασκαφές του 1963 έδειξαν ότι το σπήλαιο ανάγεται στην κυπρογεωμετρική περίοδο από το 1050 π.Χ. έως το 750, όπου η αρχαιολογική σκαπάνη εντόπισε τάφους της περίοδου. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δημιουργήθηκαν ασκητήρια και το σπήλαιο κατοικήθηκε από λιγάριθμους μοναχούς. Το Ιερό Σπήλαιο της Παναγίας Χρυσοσπηγιώτισσας υπάγεται εκκλησιαστικά σε μια από τις πιο παγιές επισκοπές της νησιού μας, της Ταμασού, και που ιδρύθηκε το 49 μετά Χριστόν, με πρώτον επίσκοπον Ταμασού, τον Άγιον Ηρακλίδιον, τον οποίον χειροτώνησαν στη δεύτερη αποστολική περιοδία ο Απόστολος Βαρνάβας και Μάρκος. Ο Άγιος Ηρακλίδιος συνδέεται άμεσα με το Ιερό Σπήλαιο της Παναγίας Χρυσοσπηγιώτισσας, αφού σύμφωνα με μια νέα ερμηνεία των πηγών από τον Βυζαντινολόγο Δόκτωρα Χαράλαμπο Χωτσάκογλου, πρόεδρο της Εταιρείας των Κυπριακών Σπουδών,
έχει τεκμηριώσει με σοβαρή επιχειρηματολογία ότι ο Άγιος Ηρακλείδιος ασκήτυψε εδώ στο Ιερό Σπήλαιο κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Με την πάροδο των ετών, το ασκητήριο εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς και το ιερό σημείο παρέμεινε άγνωστο στους πιστούς. Οι πρώτοι κάτοικοι της ενορίας της Δευτεράς έβλεπαν το βράδυ μία λάμψη μέσα στο βουνό και μέσα στον φυσικό αυτόν βράχο. Όπως άκουσα από τους πρωτοδόχους μας, η εικόνα αυτή βρέθηκε εντός του σπηλαίου κατόπιν διαφωτίσεως. Οι αγρότες εμνίσκασαν πάντοτες καλοκαίρι καιρό μέσα στα χτήματά τους και τη νύχτα έβλεπαν σε μία λάμψη εντός του βουνού. Η Θεία χάρισε τους εφόντες να κάνουν ένα σκαφί και ανακαλύψαν την εικόνα που έχουμε τη σύγχρονη στα σύρα μας. Στο σπήλαιο υπάρχει ένα πιστό αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας και η αυθεντική εικόνα φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Δευτεράς. Εκεί μεταφέρεται μόνο μία φορά το χρόνο, κάθε 15 Αύγουστο, κατά την πανήγυρη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το πιστό αντίγραφο αυτό της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας έχει μία ιδιαιτερότητα, είναι καταρχήν αμφιπρόσωπο εικόνισμα. Και όταν μιλάμε για αμφιπρόσωπες εικόνες, εννοούμε τις εικόνες όπου πάνω στο ίδιο ξύλινο υπόστρωμα υπάρχουν δύο ζωγραφικές επιφάνειες, η μπροστινή και ο πίστια. Στην μπροστινή πλευρά παρουσιάζει την Παναγία να κρατάει στο αριστερό χέρι το Χριστό, στον τύπο της γαλακτοτροφούσας, να θυλάζει δηλαδή το Χριστό, και η οπίστια πλευρά παρουσιάζει την Παναγία αριστοκρατούσα τον Χριστό, στον τύπο της οδηγήτριας. Πόσοι δεν περιμένουν μια τέτοια μεγάλη γιορτή για να κάνουν τάμα στον Άγιο που γιορτάζει, για να τους θεραπεύσει από κάποια αρρώστια. Την ημέρα της γιορτής, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, άρρωστα παιδιά, αφού καθαρθούν με το γιαματικό νερό, οδηγούνται στη σπηλιά. Εκεί βγάζουν τα ρούχα τους και βάζουν καινούργια. Τα παλιά, μαζί με την αρρώστια τους, τα αφήνουν στο βράχο. Ναι, τα έφερναν ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, αλλά όχι μόνο μικρά παιδιά, και μεγάλοι. Τα μικρά παιδιά τα ξέντυναν και άφηναν τα ρουχαλάκια εδώ και τα έλουζαν με το αγίασμα που βρίσκεται κάτω στους πρόποδες του Ιερού Σπηλαίου και με αυτό, με το αγίασμα, θεραπεύονταν. Και έχουμε μαρτυρίες, έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο με 49 σύγχρονα θαύματα της Παναγίας των τελευταίων δεκαετιών αλλά και των τελευταίων χρόνων, όπου μαρτυρούν, έχουμε μαρτυρίες, όπου έρχονταν εδώ στο αγίασμα και μέχρι έλουζαν τα παιδάκια τους και μέχρι να πάνε στο σπίτι θεραπεύοντο. Εγώ το έφτασα αυτό, ήταν διάσπαρτο από τάματα, από ρουχαλάκια μικρών παιδιών που ασθενούσαν, από μαγιά, από νηφικά, στέφανα, γιατί θεωρείται η προστέθεια του γάμου η Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα. Γι' αυτό και διάσπαρτα νηφικά, πολλά νηφικά, τα οποία βέβαια φυλάξαμε σε αποθήκες στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Οι γυναίκες αφήναν τα νηφικά τους στην Παναγία για να προστατεύσει το γάμο τους και τα ζευγάρια τα στέφανα του γάμου τους για να τον ευλογήσει. Παντρεύτηκα 7 του Νιόβρη, στην 21 ήταν της Παναγίας, ύστερα από νύφη, έρχονταν όλες οι νύφες. Ήταν συνήθιο και έρχονταν όλες οι νύφες, όλα τα χωριά, και που την νήσουν πέρα χωριό, Αθιένου, και έγινε του μία πανήγυρη μεγάλη. Επαντρεύτηκα 17 χρονών. Μες στον ίδιο χρονών ήταν και το πανήγυρη. Ήρθαμε, ήρθαν ύφη και γαμπρός στο Παναή. Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριο Θεός ημών, ο αντίον εαυτού των Στέφανων ευλογήσας και τους παρόντας Στεφάνους επιτίθεστε παριδούς της νόμου γάμου συναπτωμένης αλλήλης και μισθών ασπερ απονέμων αυτής των της σοφροσύνης ότι αγνή προς το υποσούν ομοθετηθέντων γάμων συνήφθησαν. Αυτός και εν τη λύση των παρόντων Στεφάνων τους συναυθέντας αλλήλους ευλόγησον και τη συνάφεια αυτών αδιάσπαστων διατήρηστων
είναι ευχαριστός η διαπαντός το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Τάματα γίνονται και σήμερα στην Παναγία τη Χρυσοσπηγιώτισσα με κέρινα ομοιώματα όπως και σε άλλες εκκλησίες. Στο σπήλαιο διασώζονται επίσης σημαντικές στιχογραφίες. Οι περισσότερες είχαν καταστραφεί λόγω του χρόνου και της υγρασίας. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι κάποιες οι οποίες επιβίωσαν αφαιρέθηκαν επί Αγγλοκρατίας. Εξαιτίας των στιχογραφιών που βρίσκονται στο σπήλαιο εντός του ιεροβήματος, και το Ιερό Σπήλαιο της Παναγίας Χρυσοσπηγιώτισσας θεωρείται αρχείο μνημείων, έχει εγκριθεί ως αρχείο μνημείων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Και η ιδέα πανήγυρης έχει ενταχθεί στην UNESCO. Οπότε οι τοιχογραφίες που σώζονται σήμερα, ήταν διάσπαρτο το σπήλαιο από τοιχογραφίες, αλλά λόγω της μαλακής μάργας έχουν πέσει πολύ, αλλά υπάρχει και μία μαρτυρία που λέει ότι μόλις πρόσφατα, κατά τη επί Αγγλοκρατίας, οι Άγγλοι έχουν ρίξει αρκετές τοιχογραφίες, γιατί πίστευαν, είχαν πιθανόν μία πληροφόρηση, λαθασμένη βέβαια, ότι πίσω από τις τοιχογραφίες οι αγωνιστές φύλαταν όπλα και έχουμε χάσει αρκετές τοιχογραφίες. Εντός του Ιερού Βήματος, λοιπόν, παρουσιάζονται τρεις όρθιοι ιεράρχες, ο Απόστολος Βαρνάβας, ιδρυτής και προστάτης Εκκλησίας της Κύπρου, στο μέσο, ενώ όπως βλέπει ο θεατής, στην αριστερά πλευρά βρίσκεται ο Άγιος Τριφύλιος, επίσκοπος Λεδρών, Λευκοσίας, έτσι, σπάνια τοιχογραφία. Και στη δεξιά πλευρά, κατά το θεατή, βρίσκεται ο Άγιος Επίσκοπος Επιφάνιος, επίσκοπος Κύπρου Κωνσταντίας. Κατά τη διάρκεια εργασιών ισοπαίδωσης του Χωμάτινου Δαπέδου, γύρω στο 1960, έχουν εντοπιστεί τα οστά μερικών μοναχών, οι οποίοι ασκήτεψαν στο σπήλαιο. Το 2002, η λειτουργία της εκκλησίας αναστάλθηκε για να συντηρηθεί και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2008. Η αφημένη στη φθορά του χρόνου Χρυσοσπηλιώτισσα πήρε τώρα νέα μορφή. Οι εργασίες διεξήχθησαν με σεβασμό στην αρχαιολογική αξία του εκκλησιαστικού μνημείου. Κατά τη διάρκεια των έργων, οι πιστοί λειτουργούντος σε μικρό λιόμενο κλεισάκι στις όχθες του ποταμού. Είναι πολύ σύγχρονη εικόνα και έχει γίνει μόλις το 2008, μετά την αναπαλαίωση του Ιερού Σπηλαίου, διεξόδων του αημνήστου ευεργετών του Σπηλαίου, του Κωνσταντίνου Λεβέντη, και του πρώην, μάλλον, Προέδρου της Κοινωνικής Δημοκρατίας, κ. Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος υπήρξε και ενωρίτης μας. Μαζί, βέβαια, με κρατική χορηγία από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Η Παναγία Χρυσοσπηγιώτισσα κατακλείζονταν πάντοτε από πλήθη πιστών κατά το 15 Αύγουστο. Η πανήγυρης κάτω από το σπήλαιο μεγάλη και η χαρά της γιορτής διάχυτη. Τώρα λειτουργείται κάθε Τετάρτη απόγευμα. Ήρθαμε από την Αγγλία. Ήρθαμε στο Παναγύρι στη Δευτέρα, διότι αρέσει μας τόσο πολλά. Είμαι από Μαραθώνα. Η δουλειά μου είναι αυτή. Έρχομαι στα Παναγύρια, γυρίζω Παναγύρια και πριν την εισβολή και έκανα τη δουλειά. Την καθαπήκη είναι το αυτό. Πριν να τα πάρουν οι Τούρκοι, επιέναμε μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Τα καρπάσια, μπέλα, σέλα, επιέναμε. Τώρα κόψαμε μας τον δρόμο μας. Πού να πάμε. Ήταν η μέρα ακριβώς 20 Ιουλίου που ήρθαν τα αεροπλάνα γεννήμα του ηλίου.
τα πλοία με στη θάλασσα ματούν εξαπλωμένα. Όπως μου ιστορίσα συνειδητούν 61. Το Σαββατόν η ώρα 3 μετά το μεσονύχτη. Εις τη Χερινιά στο Μεράντζο πόλεμος ανοίχτη. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε. Τον Ιούλιο κάποτε εμείς ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν μακρινή μητέρα, Ρόδο μου αμάραντο, μακρινή μητέρα, Ρόδο μου αμάραντο. Δεν θα μπορούσαν παρά να την υμνήσουν οι ποιητές με την πένα τους, οι ζωγράφοι με το πινέλο τους και οι πιστοί σε κάθε επίκλησή της. Η Παναγία μας από 3 χρονών συνοδεύεται από τους γονείς της και αφιερώνεται στην Εκκλησία, εισέρχεται εις τα Άγια των Αγίων, όπως μελωδούμε και στο περιτύκιο της εορτής των εισοδίων της, και εκεί παραμένει νύχταν και ημέραν προσευχόμενη με τους δικούς της πνευματικούς αγώνες, έχει καταφέρει να φτάσει σε τόσο μεγάλο πνευματικό επίπεδο, όπου ο Θεός την επιλέγει για να γεννήσει τον Υιό Του. Η Παναγία συνδέει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, τον ουρανό με τη γη, τους πρωτόπλαστους με τα παιδιά που δεν γεννήθηκαν ακόμη. Με δική σας επιλογή κάνετε ανυπακοή στο θέλημα του Θεού και έχετε κάνει κατάχρηση στην ελεύθερη σας βούληση. Την ώρα που φεύγουν από τον Παραδείσο, από αγάπη ο Θεός τι τους υπόσχεται, τους λέει το πρώτο Ευαγγέλιο. Τους λέει ότι εγώ θα στείλω τον Υιό μου για να σας σώσει, να σας φέρει πάλι πίσω στον Παράδεισο. Και εδώ έρχεται η πρόσφαρα της Παναγίας. Μιλήσαμε για Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει Ευαγγέλιο? Μια σύνθετη λέξη από το Ευαγγελία. Η χρημόσυνη αγκαλία, η καλή είδηση, και δεν υπάρχει πλέον χρημόσυνη είδηση, από το ότι ο Θεός από αγάπη υποσχέται στο ανθρώπινο γένος μέσω του Αδάμ και της Εύας ότι θα στείλει τον Υιόν του για να σώσει τους ανθρώπους. Και αυτό που το συναντάμε στην Παναγία. Έχουν περάσει τόσοι αιώνες από τον Αδάμ και την Εύα και περίμενε ο Θεός την γυναίκα εκείνη που ήταν άξια, υπεράξια για να αυτό το γεγονός. Και αυτή ήταν η Παναγία μας. Στο βρέφος έχει την ανάγκη της μεγάλης στοργής και της θυσιαστικής φροντίδας της μητέρας του για να επιβιώσει, για την επιβίωσή του. Έτσι και εμείς, οι απανταχού ορθόδοξοι χριστιανοί και ιδιαίτερα εμείς στην νήσον Κύπρο μας, την αιματοβαμμένη, έχουμε ανάγκη την μητέρα του Θεού, την κρατιά προστασία και μητέρα όλων των πιστών, την Παναγία μας, για να μας προστατεύει. Γι' αυτό και η υπεράξια η Παναγία μας θεωρείται η κρατιά προστασία και μητέρα όλων των πιστών. Πολλές φορές στεκόμαστε απέναντι στην πίστη ως αυτή να είναι κάτι περίπλοκο ή δύσκολο, ως να είναι επιστήμη με τόμους βιβλίων που κανείς πρέπει να διαβάσει για να κατανοήσει την όποια θρησκεία. Κι όμως η πίστη είναι απλή, είναι λαϊκή και προσβάσιμη στο μικρότερο παιδί που έχει λίγη γνώση και το σοφογέροντα που ξέρει πολλά της ζωής και όχι των βιβλίων. Η πίστη είναι ένα σκύρτημα στη ψυχή και λίγες λέξεις απλές. Παναγία μου, βοήθαμε.